Η άφιξη του Ισραηλινού Προέδρου μετέτρεψε τη Λευκοσία σε φρούριο, με την αστυνομική δύναμη να είναι σε κάθε σημείο της πόλης. Από νωρίς το πρωί, κεντρικές αρτηρίες τόσο στην επαρχία Λάρνακας όσο και στην επαρχία Λευκοσίας μπλοκαρίστηκαν από την αστυνομία προκειμένου να περάσει με ασφάλεια ο Ισραηλινός Πρόεδρος. Οι αποκοπές δρόμων μπορεί να ήταν ολιγόλεπτες, αλλά ήταν και ευνηδιαστικές, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία Κύπρου, για λόγους ασφαλείας, δεν ενημερώθηκε το κοινό ούτε για τις ώρες, αλλά ούτε και για το ποιοι ακριβώς δρόμοι θα έκλειναν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία στους οδηγούς. Αυστηρότατος και ο έλεγχος που διενεργεί το σε κάθε σημείο από το οποίο ήταν προγραμματισμένο να περάσει ο πρόεδρος του Ισραήλ. Κάθε βήμα του Ρόιβεν Ρίβλιν ήταν υπό την σκιά τόσο της δικής του φρουράς ασφαλείας όσο και της αστυνομικής δύναμης Κύπρου. Ο πρόεδρος του Ισραήλ αναχωρεί απόψε το βράδυ από την Κύπρο για την πατρίδα του.